figlio. Είναι λίγο μακριά η ερμηνεία του στο αυτή νυχταμένη. Τουλάχιστον επειδή είναι κάτι που το ξέρω πολύ καλά σαν τραγούδι. Θα μπορέσεις να σηκώσεις τον τοίχο? Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει το περιθώριο λάθους σε εκείνα τα πολύ λίγα λεπτά που θα σου δοθούν, αν χαθείς, χάθηκες. Να δοκιμάσουμε άλλο ένα τραγούδι, μήπως έτσι τώρα που είσαι καταρρώσει. Ναι, αγγλικό, αν αισθάνεσαι καλά, ας πούμε στα αγγλικά. Φυσικά. Όταν η Δέσποινα Βανδύ μου είπε ότι δεν είναι σίγουρα αν θα σηκώσω τον τοίχο, ήταν και το πρώτο κλικ, νομίζω, για να ξυπνήσω και να πω, πα τι γίνεται εδώ, αφού ξέρω ότι μπορώ. Εδώ είμαστε. Μάλιστα. Τι γινόταν τόση ώρα? Εδώ είμαστε. Εσύ ποια είσαι? Καλησπέρα. Δεν υπάρχει μόνο η επιλογή του τραγουδιού. Ναι. Πρέπει να λες τραγούδια τα οποία ταιριάζουν στην προσωπικότητά σου, κυρίως. Ευτυχώς που είπες να πει και... Εγώ το είχα χάσει. Λέω εντάξει, ο τείχος πάει. Ένιωσα ότι θα μπορούσε να... Ναι. Τώρα έχεις κάποιες ελπίδες. Να κουνηθεί λίγο ο τείχος. Κάτι γίνεται τώρα. Αρχίζεις και το... Και αρχίζεις λίγο τον κουνά στον τείχο. Κωνσταντίνα όμως πρόσεξε, η επιλογή του τραγουδιού που θα κάνεις θα πρέπει να είναι απόλυτα σωστή. Γιατί εδώ μας έδειξες ότι μπορεί να τα καταφέρεις, μπορεί και όχι.